Από τις αρχές του χρόνου έχουμε 24 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Μόνο στον χώρο των κατασκευών της οικοδομής έχουμε φτάσει ήδη τους 12 νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια, σε χώρους που οι εργαζόμενοι αφήνουν τη ζωή τους, σακατεύονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς ωράριο, χωρίς μέτρα ασφάλειας. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την ευθύνη της αντεργατικής πολιτικής που υλοποιείται και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι έχουν μόνο μία επιλογή, τον αγώνα, την απεργία που θα βάζει μπροστά τις δικές τους ανάγκες και την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Γι' αυτό απεργούμε σήμερα, γι' αυτό θα δυναμώσουμε τον αγώνα και το επόμενο διάστημα.